Και είπα, θα κάνω ένα παιδί μαζί του. Αυτό σου το έβγαλε δηλαδή? Κυρίως ναι. Πριν γνωρίσεις τον Άσο δεν το είχες ιδιαίτερα? Όχι, όχι, όχι. Ούτε το γάμο. Ναι, τι είναι αυτό που είχε, που σου δημιούργησε αυτά τα συναισθήματα? Τα πάντα. Αλήθεια. Είναι ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Είναι πολύ λογικός, ενώ εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα. Με προσγειώνει πολύ και είναι το στήριγμά μου. Τι να πω, τι να πρωτοπώ τώρα για τον Άσο. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο με το που τον γνώρισα είπα, εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου. Κεραυνοβόλο ήταν στο γύρισμα. Ναι. Από την πλευρά μου. Ο Νάσος του πήρε λίγο πιο πολύ χρόνο. Με πέδεψε λίγο. Αλήθεια λες. Mm. Α, εσύ το ξεκίνησες. Mm. Πώς? Τι έκανες δηλαδή, τους λες μήνυμα και τέτοια? Του στείλε ένα μήνυμα, ναι. Το έχεις ξανακάνει? Να στείλω σε κάποιο μήνυμα? Ναι. Όχι. Δεν το έχω ξανακάνει. Αλλά μου βγήκε σε καλό. Βέβαια, πολύ καλό. Ήσουν σίγουρη δηλαδή ότι αυτό έτσι πρέπει να γίνει? Ναι, για κάποιο λόγο ναι, ήμουν σίγουρη. Και μετά από πόσο καιρό έπεσε? Μετά από μισό χρόνο. Τι λες τώρα, 6 μήνες δεν καθότανε? Εντάξει, ήταν λίγο περίεργη κατάσταση για κανένα εξάμηνο. Mm. Και μόλις τελειώσαμε το σίριαλ, είμαστε μαζί. Και έγινε οικογένεια. Ναι. Και τι ήταν αυτό, λες, που δηλαδή είχε κάποια δύναμη σαν άνθρωπος για να σου βγάλει όλο αυτό το πράγμα, το να κάνετε παιδί? Προφανώς κάτι τέτοιο πρέπει να υπήρχε σε αυτόν. Αισθάνομαι φοβερή ασφάλεια εγώ με τον Άσο. Δεν φοβάμαι τίποτα όσο είναι δίπλα μου. Οπότε αυτό είναι πολύ βασικό προσόν να έχει ένας άντρας για να βάλει τη γυναίκα σε μια διαδικασία να προχωρήσει και να κάνουν ένα παιδί. Σου είχε λείψει ποτέ η ασφάλεια? Γιατί την έχεις τόσο σημαντική? Δεν μου είχε λείψει η ασφάλεια, όχι. Την είχα και από τους γονείς μου, αλλά την είχα και μόνη μου όταν έμενα. Αλλά δεν είχα, μα προφανώς τόσο μεγάλη ώστε να κάνω, δεν ήθελα να κάνω μόνη μου παιδί. Ήθελα να έχω και να κάνω μαζί με έναν άνθρωπο που θα ερωτευτώ και θα αγαπήσω και θα θέλω να ζήσω μαζί του. Τουλάχιστον με αυτή την προοπτική ξεκινάνε. Ναι. Και όπως του βγει του καθενός μετά. Υπάρχει κάτι που αλλάζει στη σχέση όταν έρχεται το παιδί? Τα πάντα αλλάζουν. Ο χρόνος καταρχάς που έχεις τον άνθρωπό σου, που είχες απλετό χρόνο πριν και τώρα δεν έχεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και με από το να προσέξεις πώς θα μιλήσεις, γιατί πλέον υπάρχει ένα παιδί μπροστά που αρχίζει και καταλαβαίνει τα πάντα και ακόμα και το πώς θα διαφωνήσεις με τον σύντροφό σου έχει διαφορά από το πώς διαφωνούσες πριν. Mm. Δεν θα διαφωνείς με τον ίδιο τρόπο. Τη σχέση όμως πώς την κρατάς ζωντανή με όλα αυτά? Εγώ με τον Άσο φροντίζουμε από την μέρα που γέννησα και έχουμε χρόνο για τους δυο μας. Θα βγούμε οι δυο μας, δεν είναι απαραίτητο να πάμε κάπου ή να φάμε ή να ξενυχτήσουμε. Θα βγούμε να πάμε να περπατήσουμε οι δυο μας. Αρκεί να έχουμε 1 με 2 ώρες ο ένας για τον άλλον χωρίς να μιλήσουμε για το παιδί καθόλου. Μιλάμε μόνο για... Ναι, άμα θέλεις γίνεται. Τα Σαββατοκύριακα, κάποια Σαββατοκύριακα τη δίνουμε στην μαμά του Νάσου και μένουμε οι δυο μας επίσης στο σπίτι. Το φροντίζουμε αυτό πολύ. Το είχατε συζητήσει από φόβο ότι μπορεί να συμβεί? Ναι, ναι, το είχαμε συζητήσει. Σε λίγο στο Joy, η Νίκη μας δείχνει συνταγή.